10 μήνες και 37 μάτς είναι και αρκετός χρόνος και αρκετά παιχνίδια ώστε να έχουν καταλήξει και η διοίκηση αν τις κάνει ο προπονητής, αλλά και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αν του κάνει η διοίκηση και αν μαζί της μπορεί να σχεδιάσει μια ομάδα που θα αναβαθμιστεί στην διάρκεια της επόμενης σεζόν. Συνεπώς, είναι λίγο περίεργο που σήμερα, δεδομένου ότι ο Παναθηναϊκός τον Ιούνιο, στην περίπτωση που έχει ασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, θα πρέπει να ξεκινά προετοιμασία για να παίξει παιχνίδια τον Ιούλιο. Είναι λίγο περίεργο που δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει να επεκτείνουν το συμβόλαιο της συνεργασίας τους, γιατί για να ξεκινήσει σωστά την προετοιμασία για την επόμενη σεζόν ο Παναθηναϊκός πρέπει προηγουμένως να έχει σχεδιαστεί, δηλαδή να έχει αποφασίσει για τους παίκτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν και για αυτούς που θα θέλει να αποκτήσει. Θα έπρεπε μέχρι τώρα να έχουν ήδη καταλήξει, να έχουν ήδη προχωρήσει στην επόμενη φάση του σχεδίου τους.